μάχη με το χρόνο δίνουν οι αξιωματούχοι του συνεργατισμού προκειμένου να ενημερώσουν τους επενδυτές για όλα τα οικονομικά στοιχεία της τράπεζας, καθώς έχουν απομείνει μόλις 10 ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή δεσμευτικών προτάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΛΦΑ, υψηλόβαθμα στελέχη του συνεργατισμού μαζί με ομάδα από τη Citibank και αναλυτές από το Λονδίνο βρίσκονται σε 18ωρη επαφή με τους επενδυτές, οι οποίοι δηλώνουν εξαιρετικά ικανοποιημένοι από τη διαδικασία και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύεται. Μάλιστα, πηγές από τον συνεργατισμό θέλουν τους επενδυτές να έχουν αγνοήσει πλήρως το θόρυβο που δημιουργήθηκε για τον οργανισμό, δίνοντας και συγχαρητήρια στα στελέχη για τη δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Στο μεταξύ, η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας για διεκδίκηση του καλού χαρτοφυλακίου του οργανισμού και οι φήμες που την θέλουν ως τον επικρατέστερο προσφοροδότη εκτόξευσαν την μετοχή της στα ύψη. Από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα, η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας σημείωσε άνοδο 19% με τα κέρδη της να αυξάνονται σημαντικά. Σε μια άλλη εξέλιξη, ενώπιον της Γενικής Διευθύνσης Ανταγωνισμού, βρίσκεται το θέμα της έκδοσης κυβερνητικών ομολόγων στο συνεργατισμό για να διαφανεί αν οι κινήσεις της κυβέρνησης είναι συμβατές με τους κοινοτικούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τις κυπριακές αρχές για το θέμα αυτό. Όσο αφορά τώρα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του συνεργατισμού, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΛΦΑ, έχουν περιοριστεί δραστικά μετά το 2014. Συγκεκριμένα από το 2014 μέχρι και σήμερα έχουν δοθεί δάνεια ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα νέα αυτά δάνεια να ανέρχεται σε μόλις 1,5%. Ενώ μέχρι και το 2014 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αγγίζουν το 55%. Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του συνεργατισμού, τα εν λόγω στοιχεία σε συνδυασμό με τη συνεχή μείωση των κόκκινων δανείων και τον βελτιωμένο τρόπο λειτουργίας του οργανισμού θα οδηγήσουν και στις δεσμευτικές προτάσεις. Η προθεσμία υποβολής τους λήγει στις 30 του Απρίλη.